Οι μεταβολές της στάθμης της θάλασσας που οφείλονται είτε στην κλιματική αλλαγή είτε σε τεκτονικές κινήσεις που συμβαίνουν συχνά στον μεσογειακό χώρο και πόσο μάλλον στην Ελλάδα. Η διάβρωση των ακτών που εν μέρη οφείλεται στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αλλά όχι μόνο, οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις, η διάβρωση, η απώλεια εδάφους είναι μερικά από τα θέματα που απασχολούν την ανθρωπότητα και φυσικά την επιστημονική κοινότητα. Και αυτά, μεταξύ άλλων, συζητούνται τα τελευταία 2 χρόνια στα πλαίσια μιας διεπιστημονικής συνεργασίας, μιας διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, στην οποία συμμετέχουν πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο. Η συνεργασία φέρει το ακρονίμιο MACAGENDA, το οποίο είναι ένα σχέδιο Erasmus+, με στόχο τον εξυγχρονισμό 2 μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλους «Γεωπεριβάλλον τετατογενούς και αρχαιογεωμορφολογία», όπως και «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών και κινδύνων». Σε ποιους απευθύνεται? Καταρχάς απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με αντικείμενα σχετικά με το γεωπεριβάλλον και την γεωαρχαιολογία. Στη συνέχεια όμως απλώνεται και σε επιστήμονες, σε ερευνητές, σε υποψήφιους διδάκτορες, σε μεταδιδάκτορες που ενδιαφέρονται για τα αντίστοιχα θέματα. Οι συνεργαζόμενοι φορείς απαρτίζονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με συντονίστρια την καθηγήτρια Νίκη Ευελπίδου, το Πανεπιστήμιο του Aix-Marseille με καθηγητή τον κύριο Μοράντς Κριστόφ, το Πανεπιστήμιο της Τεργέστης με καθηγητή τον Στέφανο Φρουλάνη, όπως και το Πανεπιστήμιο της Χάιφα με καθηγήτρια την Ντορίτ Σιβάν. Μπορεί βέβαια να ξεκινήσαμε από αυτά τα 4 πανεπιστήμια το σχέδιο MACAGENDA, ωστόσο εμπλουτίστηκε η προσπάθεια αυτή με άλλα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, τα οποία έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγκάλιασαν την προσπάθεια και τις ενέργειές μας. Αυτή τη στιγμή συμμετέχει ενεργά το Πανεπιστήμιο του Τσάρλεστον από την Αμερική, το Πανεπιστήμιο της Νάπολης από την Ιταλία και το Πανεπιστήμιο του Καΐρου από την Αίγυπτο. Μία σειρά από δράσεις έχουν λάβει χώρα στα πλαίσια του MACAGENDA και επίσης σχεδιάζονται ακόμα για το επόμενο μισό έτος που μας απομένει μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου, όπως είναι θερινά σχολεία, ημερίδες, συνέδρια. Όμως θα αναφερθώ σε μία δράση που αφορά σε μία πλατφόρμα διαδικτυακή, φιλοξενείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόκειται για την GUNET πλατφόρμα. Αρχικά δημιουργήθηκε για να στεγάσει το υλικό, το εκπαιδευτικό υλικό για τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες και τους μεταδιδάκτορες, οι οποίοι παρακολουθούν και συμμετέχουν στις δραστηριότητες του MACAGENDA. Όμως εν συνεχεία, σε αυτή την πλατφόρμα, αυτή η πλατφόρμα χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό, από ανθρώπους ενδεχομένως εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για να εκπαιδευτούν, για να κατεβάσουν το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει και να παρακολουθήσουν online μαθήματα από διάφορα πανεπιστήμια, όχι μόνο της συνεργασίας MACAGENDA και εκτός αυτής, γιατί όπως είπαμε, ολοένα και άλλα πανεπιστήμια συμμετέχουν και αγκαλιάζουν την δράση αυτή. Τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά και μπορεί κάποιος να τα παρακολουθήσει real time, στον πραγματικό τους χρόνο. Και πού μπορείτε να μας βρείτε? Αρχικά να μας επισκεφτείτε στη σελίδα μας macagenda.geol.ua.gr, να μας ακολουθήσετε στο Facebook με το όνομα MACAGENDA Project και να επισκεφτείτε το YouTube κανάλι μας με το όνομα MACAGENDA.